τα κόλπα της Φαντασματούπολης. Τι? Αυτό που είπε, βασικά έδειξε. Η επόμενη στάση μας είναι η φανταχτέρη Φαντασματούπολη! Ω, ναι! Περίμενε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αληθινά φαντάσματα, ε? Ίσως να έχει. Μια πόλη με φαντάσματα είναι η τέλεια στάση για τη μέρα της τρομάρας! Μόλις άκουσα σε μια εκπομπή ότι είναι το τέλειο μέρος για κέρασμα ή φάρσα. Ακούστε! Βρείτε τη φανταχτερή Φαντασματούπολη και θα έχετε βρει το πιο σκιαχτικό μέρος! Κρίμα που οι φίλες μας στο τροχόσπιτο δεν πάνε στο ίδιο μέρος! Αυτό είναι! Ναι! Πήραμε τη σωστή στροφή! Δεν το πιστεύω ότι θα πάμε σε μια πραγματική Φαντασματούπολη! Σε μια φανταχτερή Φαντασματούπολη την ημέρα της τρομάρας! Πρέπει! Κρίμα που οι φίλες μας δεν θα πάνε εκεί! Δεν έχουμε σήμα για τηλέφωνο! Αλλά ας διασκεδάσουμε! Μια δυτική πόλη είναι το τέλειο μέρος με τους τέλειους ανθρώπους! Ω! Εννοώ! Τέλεια φαντάσματα! Πραγματικά φαντάσματα! Θα παρκάρω εκεί, κάτω από το υπόστεγο, για να μην βρεμιστεί το όμορφο αμάξι μας. Ου, φαίνεται κουβάδες κολοκύθας. Και κουστούμια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη, φοβάμαι ήδη. Θα είναι διασκεδαστικός δρόμος. Περισσότερο χώρο για να παρκάρουμε. Hey, αν είναι εγκαταλειμμένη Φαντασματούπολη, ποιος θα απαντήσει όταν πούμε «Κέρασμα ή φάρσα»? Πιθανότατα ένα φάντασμα. Για κοιτάξτε εδώ! Ήου! Αυτή είναι η καλύτερη μέρα τρομάρας! Αυτό ήταν μάλλον μόνο ο άνεμος! Λατρεύω τη μέρα της τρομάρας! Αυτά είναι καραμέλες και δεν είπαμε καν κέρασμα ή φάρσα! Δείτε το πιάνο που παίζει! Εννοείς! Παίζει μόνο του! Τι ήταν αυτό? Φαίνεται ότι αυτό το μέρος έχει αληθινά φαντάσματα! Πρέπει να φύγουμε? Φυσικά όχι! Μπορούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο! Πιστεύεις ότι έχει αληθινά φαντάσματα εδώ, ε? Το πιστεύω! Ας το βρούμε! Μου!
να είναι αληθινό φάντασμα, αλλιώς θα είχαμε βρει κάποιον άλλο εδώ μέχρι τώρα. Τουλάχιστον το αληθινό φάντασμα ξέρει πόσο σημαντικές είναι οι καραμέλες. Λοιπόν, πρέπει να είναι πραγματικό φάντασμα. Διαφορετικά θα είχαμε βρει κάποιον άλλο εδώ μέχρι τώρα. Μόνο ένα πράγμα μένει να κάνουμε. Δεν φεύγουμε μέχρι να πιάσουμε κάτι αόρατο. Εύκολο! Πώς θα γίνει όρατο ένα αόρατο φάντασμα? Με σπρέι γκλίτερ, φυσικά! Δεν ταξιδεύω ποτέ χωρίς αυτό. Τα φαντάσματα εδώ είναι πονηρά. Δηλαδή οι καραμέλες τους δεν είναι αόρατες. Όλοι το βλέπουν αυτό. Αυτό είναι! Θα πλησιάσουμε το φάντασμα πάλι και θα το λούσουμε... με τα μπουκάλια νερού μας. Ένα βρεγμένο φάντασμα δεν θα μείνει αόρατο. Θα στάζει νερό. Ναι, και πιθανότατα θα σταματήσει για να στεγνώσει. Και μπορούμε να ρωτήσουμε... δεν ξέρω. Τι θέλουμε να ρωτήσουμε? Πού έχει κι άλλες καραμέλες? Φυσικά! Το έχουμε! Έρχεται από αυτό το βαρέλι! Ίσως να μην το έχουμε! Μην το χάσετε από τα μάτια σας. Αν μας ακολουθήσει, θα το ψεκάσουμε. Νομίζω έρχεται από αυτό το βαρέλι. Αυτό είναι! Ρίχτε του! Ρίχτε του! Εσείς ήσασταν! Εσείς ήσασταν! Φυσικά δεν υπάρχουν φαντάσματα. Είμαστε όλες εδώ. Τέλος τα κόλπα. Μπορείτε να βγείτε τώρα και φέρτε καραμέλες. Μισό λεπτό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Α, αυτό είναι φάντασμα. Κλειδώστε το εκεί! Θέλω να πω όχι! Radio Star! Αυτό είναι το όνομά μου! Ε? Radio Star! Η εκπομπή σου! Έτσι έμαθα για αυτό το μέρος! Με ακούτε? Αυτό είναι υπέροχο! Μας κατατρόμαξες μέχρι λιποθυμίας! Ναι! Δεν ήταν διασκεδαστικό! Ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή για την καλύτερη μέρα της τρομάρας, τρομάζοντας φίλους στο πιο τρομακτικό μέρος. Χρησιμοποίησα τον εξοπλισμό ηχογράφησης. Καθώς και τα τρομακτικά μου κόλπα. Εντυπωσιακό! Ειδικά επειδή εγώ δεν τρομάζω πολύ εύκολα.